Να μεταβούν στην Αθήνα και στην σύσκεψη με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη, που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου, με κοινή γραμμή και να διεκδικήσουν δυναμικά την υλοποίηση του οδικού άξονα Πάτρα Πύργος Τσακώνα, αποφάσισαν οι εκπρόσωποι των φορέων της Ηλίας που συμμετείχαν στην σύσκεψη που συγκάλεσε η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων του Νομού και πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου. Η συμμετοχή δεν ήταν η αναμενόμενη και αυτό στυλιτεύτηκε από πολλούς και εκ των παριστάμενων, με κάποιους να χρησιμοποιούν βαριές εκφράσεις για την απουσία ορισμένων από ένα τόσο σημαντικό θέμα για την Ηλία. Την σύσκεψη άνοιξε με καλωσόρισμα ο πρόεδρος της ΟΕΣΥ, Νίκος Καριώτης, ο οποίος κάλεσε τους ομιλητές με τις θέσεις και τις προτάσεις τους να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός επικοδομητικού διαλόγου ώστε να καταλήξουν σε συγκεκριμένες προτάσεις. Ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου, Κώστας Αθανασόπουλος, ήταν ο πρώτος που στυλίτευσε την απουσία του συνόλου των εκπροσώπων των φορέων της Ηλίας. Ενώ ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου, Κώστας Λεβέντης, σημείωσε πως οι ευθύνες για τη μη υλοποίηση του έργου μέχρι στιγμής έχουν ονοματεπώνυμο. Αισιόδοξος εμφανίστηκε στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος των εργοληπτών της Ηλίας, Νίκος Διάκος, ο οποίος έκανε μια αναδρομή στα προβλήματα και τις καθυστερήσεις του έργου, οι οποίες είχαν ως συνέπεια να λάβουν υπέρογγες αποζημιώσεις οι παραχωρησιούχοι. Ο κύριος Διάκος εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι ο δρόμος θα γίνει και μάλιστα σύντομα, όπως είπε, αφού τα χρήματα υπάρχουν. Είναι εγκεκριμένα ένας λόγος που επιτύχανε για τη μεγάλη έκπτωση. Πρέπει εμείς να τα προωθήσουμε και να φτιάξουμε αυτό το κομμάτι. Και να δούμε τι θα γίνει με τα υπόλοιπα κομμάτια, αφού βοηθάει από την άλλη μεριά ο Περιφερειάρχης, να δούμε τι θα γίνει με αυτό το κομμάτι. Όλοι οι δήμαρχοι της Ηλίας, μαζί με τους φορείς, να κανονίσουμε και να οργανώσουμε μια σωστή πίεση προς την κυβέρνηση, προς την περιφέρεια. Δυστυχώς εγώ εδώ μπροστά και την έπεση μαζί με τον κύριο Κούντα που παραδώσαμε πριν 1,5 χρόνο. Ακριβώς. Δυστυχώς δεν συνεδρίασε ποτέ και δεν μας κάλεσε ποτέ να ενωθούμε και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Απεσιόδοξος για το μέλλον του έργου δεδομένων των γεγονότων των τελευταίων ετών, δήλωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Τελοκαρνανίας και υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, που παρακολούθησε τις εργασίες της σύσκεψης, καλώντας τους φορείς και τους πολίτες σε εκοφαντική διαμαρτυρία και σε τιμωρία των υπευθύνων με την ψήφο τους. Κάποιοι δίνουν την πλάτη. Ενώ κάποιοι το 2013 λέγανε άλλα, και υπάρχουν δηλώσεις. Οι δηλώσεις της Περιφερειακής Αρχής το 2013, το 2015 μας έλεγε η Περιφερειακή Αρχή, δεν μην νοιάζει πόσες ζωγραφίες θα γίνουν. Υπάρχουν και τα γεγραμμένα. Αργότερα το ίδιο έτος. Να λένε, δηλαδή η ίδια Περιφερειακή Αρχή, ας γίνουν και 8, αργότερα πάλι, όταν έγιναν 8, ξαναγυρίσαμε το 2018 τον Οκτώβριο και μας λέει, δεν θέλουμε 8. Είμαστε κάθε αντίθετοι. Πότε, αφού έχει τελειώσει το θέμα. Εγώ λοιπόν σε αντίθεση με τον προηγούμενο ομιλητή, δεν είμαι αισιόδοξος. Και θεωρώ ότι πάλι σε αντίθεση με αυτό που ακούστηκε για τον κύριο Δήμαρχο, θεωρώ ότι η αντίδραση πρέπει να είναι υποχρεωτική. Γιατί οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα. Και μας έχουν αφήσει χωρίς τρένο, χωρίς αεροπλάνο, χωρίς το χειριότερο δρόμο. Και αν τα άλλα μας στερούν την ανάπτυξη, το τρένο και το αεροπλάνο, αυτό μας στερεί και την ίδια μας ζωή. Η υγεία, εμείς οι υγιείς, είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων όταν η πολιτική ηγεσία μας και η τοπική αυτοδιοίκηση δεν αντέδρασε όπως έπρεπε να δράσει όταν εξαιρέθηκε το κομμάτι Πάτρα Πύργος Τσακώνα από το μεγάλο έργο. Να καταθέσουν πρόταση νόμου για την κατεξαίρεση θεσμικού πλαισίου ανάθεση δημοσίων έργων, κάλεσε τους βουλευτές της Ηλίας και όχι μόνο, η εκπρόσωπος της Δημοτικής Παράταξης Ανάσα Χρυσαζούπη, σημειώνοντας πως είναι ο μόνος τρόπος να βγούμε από το αδιέξοδο. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Γιώργος Γεωργιόπουλος πρότεινε να μεταβούν στην Αθήνα με συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες, όπως εξήγησε, έχει ήδη υποβάλει στην τελευταία συνάντηση και στις οποίες είχε απορρίψει ο κύριος Πύρτζης, προκειμένου, όπως είπε, να αρθεί το αδιέξοδο. Δεν το λέω για να το υποστηρίξω. Για τον ίδιο λόγο που δεν μας είδωσε παράδειγμα, θα το έχουμε και τούτος. Είναι πολύ απλό αυτό που λέω. Στην Πάτρα ήρθε για άλλο λόγο. Ήρθε για ένα συνέδριο.
για να κάνει εξαγγελίες, για να κάνει επικοινωνία, για να κάνει περατζάδα, για να πει ό,τι πει. Αυτό. Αλλά είναι για άλλο λόγο μεταξύ των άλλων είπε και αυτό. Και τι είπε, επανέλαβε ένα χρονοδιάγραμμα που για πολλωστή φορά δεν έχει τηρηθεί. Δεν έχει τηρηθεί. Τα είπαμε και στο ΔΕΔΕ που είχε έρθει την προηγούμενη μέρα εδώ τον Γενικό Γραμματέα, ότι δεν έχετε να μας πείτε κάτι καινούριο. Και δεν θα το κάνω εγώ. Κατηγορήστε μου, ο Γιώργος το είχε ακούσει, το έχω πει δύο φορές και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αν τελικά προτείνουμε, θα τα ακούσω δημοκρατικά, ας μην συμφωνήσω, θα είμαι εκεί. Αν εγώ όμως δεν πρόκειται να το προτείνω. Αν η πολιτική είναι να πάνε να κάψουν ελάχιστα κάτω που ξαναπεί στον κόμμα τη Σύνοδο, εγώ δεν συμφωνώ. Εάν θέλουμε να κάνουμε καθιστική διαμαρτυρία στο Σύνταγμα ή έξω από το γραφείο του Υπουργού, πάλι δεν συμφωνώ με την καθιστική διαμαρτυρία. Ούτε να πάω να του χτίσω την πόρτα του Υπουργού, που μπορεί να είναι ο Ρέπας, μπορεί να είναι ο Ξεχοίδης, μπορεί να είναι ο Χατζηδάκης, μπορεί να είναι ο Σπίτης, όποιος είναι εν πάση περιπτώσει. Δεν συμφωνώ με τους ακτιβισμούς. Γι' αυτό λέω, όταν του λέω του άλλου τι δεν θέλω, θα του πω και τι θέλω. Εγώ πιστεύω ότι η Ηλία βρίσκεται σε αυτό το τέρμα, γιατί μια ζωή λέει τι δεν θέλει ή τι δεν θέλει να τη πάρουμε. Όχι τι πρέπει να μετεξελίξει και να πάρει κάτι παραπάνω.